Καλώς ήρθατε, κυρία Βιέρη. Πολύ χαίρομαι και εγώ. Που υποδέχομαι στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης μια τόσο καλή συνάδελφο της δημόσιας τηλεόρασης επίσης. Τώρα, αλλάξατε στίβο, οπότε θα σας αντιμετωπίζω ως πολιτικό και θα σας μιλάω στον πληθυντικό. Αγαπητή Δώρα. Ωραία. Μέχρι τουλάχιστον να τελειώσει αυτή η συνομιλία τηλεοπτική στον αέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από τον προϋπολογισμό, που είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί βεβαίως, εφόσον σε 24 ώρες σχεδόν, στις 12 τα μεσάνυχτα, ψηφίζεται. Εδώ βλέπουμε ότι επιρρύπτεται ένα πυρ ομαδών στην κυβέρνηση ως αντιπολίτευση για τον προϋπολογισμό, σε ένα προϋπολογισμό που αναρωτιέμαι γιατί. Δίνει αυξήσεις, όπως λέει η κυβέρνηση, ξεπαγώνει τριετίες, στηρίζει τα αδύναμα εισοδήματα. Νομίζω η ερώτηση εμπεριέχει και την απάντηση. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τις λέξεις, τις οποίες αποδίδει έναν τελείως διαφορετικό νόημα και αντιστρέφει το νόημά τους σε σχέση με αυτό που πραγματικά ζουν ως καθημερινότητα η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και γι' αυτό εισπράττουν, άρα δεν είναι μόνο αντίληψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια κοροϊδία, για ένα ψέμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα μια κυβέρνηση που λέει πάντα, επικαλείται αυτό το 41%, αυτή την κοροϊδία τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο και προεκλογικά. Και έχουμε αρκετά παραδείγματα για να αποδείξουμε αυτό, όπως για παράδειγμα με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαποσχαλούμενων, με αυτό το ισοπεδωτικό και άδικο μέτρο του τεκμαρτού εισοδήματος. Μια και το θίγεται όμως, δεν προκαλεί όλους τους υπόλοιπους που πληρώνουμε φόρο, που φορολογούμαστε μέχρι το τελευταίο ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ όταν δεν βγάζουν 10.000 ευρώ. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να καταπολεμείται η φοροδιαφυγή. Αλλά η άδικη φορολόγηση, κυρία Πετούρη, δεν είναι ο τρόπος για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Και πρέπει να δεις πόσο πραγματικά εστιάζεις σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Τώρα, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο παράδειγμα, αν εννοείται ο λόγος για τον οποίο. Πιάνει, αν ο λόγος. Ακριβώς. Νομίζω ότι πάντα η κυβέρνηση. Όχι μόνο δεν πιάνει, αλλά κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μην πληρώσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν συστηματικά και με τον νόμο. Και αναφέρομαι και στα υπερκέρδη των παικτών στην ενέργεια, των δηληστηρίων, των τραπεζών. Δείτε επίσης, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, γι' αυτό ο κόσμος. Εννοείται δηλαδή φεύγουμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες και πάμε σε άλλα εισοδήματα. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε με τον πρόσφατο νόμο με τον οποίο υποτίθεται ότι ενσωματώθηκε μια ευρωπαϊκή οδηγία, κοπτορατική ήταν, για τον τρόπο αντιμετώπισης των servicers και των funds, που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Αντί να κάνει αυτό, αντί με την υποτιθέμενη ενσωμάτωση να το διασφαλίσει, τι έκανε, για παράδειγμα, έβαλε το ακατάσχετο των λογαριασμών των servicers. Ενώ την ίδια στιγμή για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν το διασφαλίζει και μπορεί και να τους πάρει την επιχείρηση να την κλείσει ακριβώς γιατί είναι δυσβάστηκτα αυτά τα φορολογικά μέσα ή να μην αντέξουν το ιδιωτικό χρέος ή το δάνειο που έχουν λάβει. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο άδικη και μεροληπτική είναι η κυβέρνηση, αλλά και την ίδια στιγμή πόσο κοροϊδεύει αυτούς τους ανθρώπους. Μας κοροϊδεύει. Γιατί μιλάω και για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που εγώ θα σας έλεγα ότι επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό το αίσθημα ανασφάλειας για την ελληνική κοινωνία και σε επίπεδο οικονομικό, καθημερινότητα, φτώχεια, ακρίβεια. Καμία, και να δει κανείς. Που το τονίζει, το υπογραμμίζει ο Υπουργός των Οικονομικών. Ξέρετε, αρέσκονται να χρησιμοποιούν αριθμούς, αλλά ακόμα και με αυτούς τους αριθμούς, εγώ μπορώ να σας πω ότι η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την ανάπτυξη. Μάλιστα. 27 στους 32, αλλά τέλος πάντων, μπορεί και ο κόσμος να μην το αντιλαμβάνεται αυτό. Ο κόσμος, ξέρετε, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί, είναι γιορτές. Να κάνει μια βασική αγορά, να βγει στην αγορά να χαρεί. Όχι μόνο δεν μπορεί να βγει να χαρεί, δεν μπορεί να υπολογίσει ότι μπορεί να αγοράσει ένα κιλό κρέας, ένα κιλό φέτα, να πάρει ένα λίτρο λάδι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, αλλά στις άλλες χώρες πωλείται πολύ πιο φθηνά. Μιλάμε επομένως για δείκτες που έχουν να κάνουν. Υπάρχει βέβαια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ακρίβεια, πρέπει να το τονίσουμε. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε πώς δημιουργείται η ακρίβεια στη χώρα μας.
πώς, για παράδειγμα, είμαστε πρωταθλητές, πρωταθλήτρια η χώρα μας σχεδόν στον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Πρέπει να δούμε τι μισθούς παίρνει ο Έλληνας. Ο Έλληνας που εργάζεται περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε Ευρωπαίο, αλλά αμείβεται σχεδόν με τη μικρότερη αμοιβή. Νομίζω μόνο η Βουλγαρία μας ξεπερνά. Και τι αγοραστική δύναμη έχει. Και πάλι οι δείκτες. Βέβαια, ποτέ δεν είχαμε από τους υψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Θυμάμαι ότι ο Κώστας Σιμίτης έθετε ως στόχο της δεύτερης τετραετίας του να εξομαλυνθούν οι μισθοί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ποτέ όμως, γιατί στα τελευταία 27 χρόνια έχουμε ρεκόρ φορολόγησης και μάλιστα, κυρία Πετούρη, έχουμε και ρεκόρ φορολόγησης από έμεσους φόρους, δηλαδή από το ΦΠΑ. Να σας πω ότι φέτος αυξήθηκαν κατά 7 δις σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή κατά 40% τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε επομένως, 40% μπορεί κάποιος να μας δώσει από την κυβέρνηση ένα ανάλογο παράδειγμα κατά το πόσο έχουν αυξηθεί οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων, οι συντάξεις κατά 40% πέρα από τις αυξήσεις που έκανε η κυβέρνηση στους διοικητές των νοσοκομείων. Κανείς δεν λέει να μην είναι καλοπληρωμένος ένας τεχνοκράτης, διοικητής νοσοκομείου, δημόσιου νοσοκομείου, το οποίο βέβαια ρημάζει, αλλά την ίδια στιγμή πήρε 40% αύξηση ένας εργαζόμενος, μια νοσοκόμα, ένας γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο. Νομίζω πως όχι. Επομένως, είναι αυτός που την ίδια στιγμή βλέπει ότι έχουν αυξηθεί κατά 50% για παράδειγμα βασικά οι διατροφές σε σχέση με πέρυσι. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ανακύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βρίσκεται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και αυτήν, που είναι το θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Το θέμα της οπαδικής βίας το έφερε στην επιφάνεια, που είναι μια πληγή η οπαδική βία. Δεν είναι κάτι τωρινό. Απλώς χρειάστηκε ένα τραγικό συμβάν για να το ξαναθυμηθούμε. Η κυβέρνηση αντέδρασε. Έφερε νομοσχέδιο με την αυστηροποίηση των ποινών. Χαμογελάτε. Σταματάω εδώ την ερώτηση. Γιατί χαμογελάω. Γιατί αυτό, βέβαια, αυτή η ερώτηση συνδέεται και με την προηγούμενη, με αυτό που λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της ανασφάλειας, της κοροϊδίας και του λαϊκισμού. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση τι έλεγε, ότι δεν έπινε νερό στο όνομα της ασφάλειας των πολιτών. Οι δείκτες και η καθημερινότητα των ανθρώπων τα τελευταία 4,5 χρόνια νομίζω το αποδεικνύει ότι και σε αυτό τον τομέα, που είναι πολύ βασικός, χωρίς ασφάλεια δεν μπορείς να αισθάνεσαι ένας ελεύθερος πολίτης, η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς και δυστυχώς τα παραδείγματα που έχουμε με τις απώλειες ζωών νέων ανθρώπων είναι οι πιο τραγικές αποδείξεις. Κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό. Να σας θυμίσω ότι προέρχομαι και από μια πόλη που θρύνησε ένα νέο άνθρωπο πριν από περίπου 2 χρόνια. Έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα, δεν έκανε όμως τίποτα στην πράξη. Το ίδιο έκανε και τον περασμένο Αύγουστο με τη δολοφονία του νεαρού παιδιού αυτού που σκοτώθηκε από τους χούλιγκαν, τους Κροάτες, που διέσχισαν σχεδόν όλη τη χώρα για να φτάσουν στην Αθήνα και στη Νέα Φιλαδέλφια για να φτάσουμε στη δολοφονία ακόμη ενός νέου ανθρώπου. Άρα πάλι τα ίδια. Δεν βρίσκεται επίκαιρη την αυστηροποίηση των ποινών, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Εμείς βρίσκουμε πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα, υιοθέτησε κάποιες από τις προτάσεις που είχε κάνει ακριβώς μια εβδομάδα πριν από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, για τις κάμερες, για τα. Αυτά είναι τα μέτρα. Ακριβώς, αλλά και την συζήτηση που πρέπει να γίνει για την ουσία. Αλλά πάλι λέω ότι η κυβέρνηση έρχεται κάθε φορά, ούτε καν ως Προμηθέας, σίγουρα δεν είναι, μόνο και μόνο να διαχειριστεί επικοινωνιακά μία κατάσταση και στην ουσία τίποτα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τα βάλει με αυτούς που πρέπει. Αλλά, ξέρετε, η διαπίστωση δεν έχει να κάνει με αυτό που σας λέω εγώ. Θα σας πω τι είπε πριν από 2 μέρες ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λίγο πολύ είπε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο και τα έβαλε με αυτή την κυβέρνηση, με την κυβέρνησή του, που κάθε φορά ερχόταν, νομοθετούσε, υποτίθεται αυστηρά, ο νόμος δεν εφαρμοζόταν, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν άφηναν τα συμφέροντα και οι επιχειρηματίες. Και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί η έρμη η δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε και κάτι άλλο όμως σε ό,τι αφορά τον τρόπο που νομοθετούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό. Αναφέρθηκε και στην αλλαγή, στη μετατροπή
του κακουργήματος σε πλημέλημα, αν θυμάστε, που εκείνη την περίοδο είχε προκαλέσει και την αντίδραση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, ούτως ή άλλως, και για αυτές τις εξηγήσεις έδωσε ο κ. Κοντονής. Αλλά λίγο να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια χρονική σειρά και να βρεθούμε, να πούμε σε ποιο χρονικό σημείο είμαστε, και κυρίως αυτό να το υπενθυμίσουμε στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις λίγο μετά από αυτή την παραδοχή που σας ανέφερα σε σχέση με το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, προηγήθηκαν και άλλοι, ο κύριος Τσιάρας για παράδειγμα, στη θέση του κυρίου Φλωρίδη, κυβερνά 4,5 χρόνια. Ξέρετε πόσες φορές έχει τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα? 7. 7 φορές. Προσφεύγοντας τον περιβόητο ποινικό λαϊκισμό, και εδώ είναι ο λαϊκισμός πάλι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για να διαχειριστεί μόνο και μόνο επικοινωνιακά αυτό το αίσθημα ανασφάλειας που έχει εδρεωθεί αυτά τα 4,5 χρόνια, γιατί ακριβώς δεν έγινε τίποτα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, και τα τραγικά περιστατικά που σας ανέφερα το αποδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο. 7 τροποποιήσεις έχουν γίνει και άλλες και μικρότερες μέσα σε 4,5 χρόνια. Περισσότερες από μία κάθε χρόνο. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης γιατί έχει εδρεωθεί τόσο πολύ όχι το αίσθημα ασφάλειας αλλά της ανασφάλειας του πολίτη? Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση στα βαριά εγκλήματα? Μπορεί να μας πει γιατί δεν αποδίδεται, δεν δίνεται η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με τον πρώτο τρόπο που πρέπει? 4,5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνά? Και σε ό,τι αφορά την περίοδο για την τροποποίηση που έγινε η νομοθετική αλλαγή επί ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη της διακυβέρνησης του, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια διαδικασία της οποίας προηγήθηκε ένας πολύ μεγάλος επιστημονικός και πολιτικός διάλογος. Είχαν συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση έγκριτοι νομικοί, επιστήμονες και καθηγητές από διάφορες σχολές και επιστημονικούς φορείς από όλη τη χώρα, και επίσης όλες οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής εκείνης. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο ποινικός κώδικας δεν είναι κάτι, ένα εργαλείο που θα το βγάλεις από ένα ντουλαπάκι για να το αλλάξεις και να το εργαλείως. Προφανέστατα, με βάση την... Αλλά δεδομένα όχι, της κάθε εποχής. Κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα και η κυβέρνηση βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό της και συνειδητοποιεί πόσο έχει αποτύχει και πόσο έχει βάλει ακόμα μέσα στην ανασφάλεια την ελληνική κοινωνία, να εργαλειοποιεί τον ποινικό κώδικα. Σιγά σιγά θα φτάσουν, κυρία Πετούρη, γιατί δεν έχει και μείνει και τίποτε άλλο, να φτάσουν και να κλείνουν στη φυλακή και για ένα πτέσμα. Είναι σε θέση να το κάνουν αυτό, γιατί είναι πραγματικά ανίκανοι και απρόθυμοι να καταπολεμήσουν και το έγκλημα, να βοηθήσουν τη δικαιοσύνη, να βοηθήσουν επίσης και τις αστυνομικές δυνάμεις. Όταν έχω μπροστά μου την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μια τόσο εύρωτη δημοσιογράφο... Επειδή βλέπω και τα επεισόδια, θέλω είναι να πω τραγικό. Δεν θέλω να κάνω μονοθεματική ή διθεματική συνέντευξη. Είναι τραγικό. Είναι σε αυτό το επίπεδο της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί πια με αυτούς τους χειρισμούς αυτής της κυβέρνησης, που οι γυναίκες και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας φοβούνται για τη σωματική τους ακαιρεότητα και δεν μπορούν να επιτελέσουν χωρίς να αισθάνονται ανασφαλείς τη δουλειά τους, που είναι να προστατεύουν την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Λοιπόν. Να παράσχουν το αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Είναι πραγματικά, είναι τραγικό, και θα ήθελα και πάλι και από αυτό το βήμα να εκφράσω τη συμπαράσταση στην οικογένεια του νέου αυτού άνδρα. Μόλις 31 ετών. Πραγματικά οι σκέψεις μας είναι μαζί με την οικογένεια, και μακάρι να μην ξαναβρεθεί καμιά οικογένεια σε αυτή τη θέση που βρίσκεται αυτό, αυτή πραγματικά. Η οικογένεια. Πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο θα κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς. Ένας από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς ως πολιτικό κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Για όσα επακολούθησαν των βουλευτικών εκλογών, αλλά και για την εκλογή Κασελάκη. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει εντυπωσιακά, με μια πολύ μεγάλη προσέλευση για τα δεδομένα της εποχής και των συνθήκων. Απ' την άλλη όμως, επίσης εντυπωσιακά γεγονότα, εντός εισαγωγικών εντυπωσιακά, έλαβαν χώρα μετά την εκλογή του. Και αναφέρομαι στην αποχώρηση των 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των εκατοντάδων στελεχών. Και αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει και δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, δια του Προέδρου του,
θέτει ως στόχο όχι μόνο την παγίωση στην δεύτερη θέση, άρα του να εξελιχθεί σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιωθούν βέβαια από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά θέτει και στόχο το 16%. Και αναρωτιέμαι αν για σας είναι πρόκριμα οι ευρωεκλογές οι οποίες έρχονται. Σίγουρα είναι ένα ορόσημο σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι η αφετηρία της ήταν η πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή πριν από μια εβδομάδα που με μια ομόφωνη, ομόθυμη απόφαση ορίστηκε αυτός ο οδικός χάρτης που περιλαμβάνει διαδικασίες προσυνεδριακές, τα περιφερειακά συνέδρια, την ανάδειξη των συντονιστικών των οργανώσεων μελών και των ομαρχιακών επιτροπών, των συνέδρων, τη διεξαγωγή του συνεδρίου και φυσικά είναι η πρώτη πολιτική δοκιμασία με εξωστρέφεια που απευθύνεται πια στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, γιατί είχατε άλλες πολιτικές δοκιμασίες. Οι ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, εμάς αντίπαλός μας δεν είναι ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε να αποδείξουμε κάτι σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και πολύ περισσότερο με αυτό που φαίνεται δεύτερος ή τέταρτος. Το ζήτημα είναι πραγματικά να διατυπωθεί μια τέτοια πολιτική πρόταση προς τον ελληνικό λαό για να μπορέσει αυτό να μετουσιωθεί και σε μια πρόταση αλλαγής κυβερνητικής. Αυτό είναι. Κοινώς να πείσετε αυτό, τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν το καταφέραμε στο προηγούμενο διάστημα. Είναι προφανές και γι' αυτό είχαμε, και είχαμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και όσα ακολούθησαν αυτού. Σε αυτό τώρα. Έχετε ενσκύψει, αυτό, δηλαδή οι εσωκομματικές διαδικασίες σας άφησαν να ενσκύψετε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, να το αναλύσετε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πραγματικά να χαράξετε μία νέα πορεία και να δώσετε μία νέα προοπτική πολιτικής πρόταση στον ελληνικό λαό. Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται εκ των πραγμάτων και εν κινήσει, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όλη μας τη θεά ουσία σε αυτό. Mm-hmm. Αφήνουμε πίσω το παρελθόν, το έχει πει και ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι σαν να μηδενίζουμε το κοντέρ, ούτως ή άλλως μπαίνουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία. Νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι, νέα μυαλά, με κοινωνική γείωση, με ένσημα στην επιστήμη τους, στον κοινωνικό τους χώρο, ακριβώς για να εκφράσουν, για να έχουμε όσο περισσότερο κοινωνικό δείγμα μπορούμε να έχουμε. Κυρία Δημήρη, ξέρετε κάτι, έχετε ένα εμφαλτήριο, το οποίο είναι και σύνθαπο πιο, αλλά απ' την άλλη δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έχετε την εκλογή ενός Προέδρου που η κοινωνία, αν μη τι άλλο, τον είδε και τον άκουσε. Το είδαμε αυτό το πράγμα. Και τον ψήφισε. Ναι. Σε αυτό αναφέρομαι. Ναι. Στο ότι πήγαν 150.000 άνθρωποι σε περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης και εσωτερικής περιδίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Αυτό όμως σημαίνει ότι πλέον η μπάλα, όπως λένε και στα γήπεδα, είναι στα πόδια σας. Την έχετε την μπάλα. Ποιο είναι το όριο που βάζετε εσείς στις ευρωεκλογές? Καταρχάς φαντάζομαι ότι... Τώρα μου δίνετε την μπάσα. Σας δίνω την μπάσα, με την μπάλα, ακριβώς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι είστε δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς μου δώσατε την μπάσα με την μπάλα, σας λέω ότι επειδή είναι ένας αγώνας και είναι μία μάχη, πάντα όταν δίνεις μία μάχη, ανεξάρτητα με τι προϋποθέσεις και τι όρους τους δίνεις, κρίνοντας τουλάχιστον με τους όρους του παρόντος, 6 μήνες πριν από τις εκλογές, φαίνεται λίγο δύσκολο, είναι να νικήσει τον αντίπαλο. Δεν μου είπατε όμως, θα διατηρήσετε τη δεύτερη θέση? Να επαναλάβω, επειδή μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους και από ό,τι κατάλαβα, σας αρέσει και εσάς το καλό και καθαρό πρωτάθλημα. Όποιος αγωνίζεται για την νίκη, αγωνίζεται για την νίκη. Αγωνίζεται για να κερδίσει τον αντίπαλό του. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ κάπου εδώ θα κλείσω τη συνέντευξη. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πάρουμε μία πολιτιστική ανάσα. Το συνηθίζουμε εδώ στο 7. Άλλωστε, ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εκεί που η πολιτική γκριζάρει, έρχεται ο πολιτισμός και ανοίγει το παράθυρο του φωτός. Και δυστυχώς ο πολιτισμός στη χώρα μας έχει φτωχύνει σήμερα με μία μεγάλη απώλεια, αυτή του Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Τα συλληπιτήρια, μια μεγάλη μορφή. Θεατράνθρωπος, άνθρωπος των καλών ημερών του ελληνικού κινηματογράφου και φυσικά της καλής τηλεόρασης. Της καλής τηλεόρασης και όχι μόνον, εγώ δεν θα ξεχάσω πώς μαζί με τον αείμνηστο Διαμαντόπουλο στην θρυλική σειρά Εκείνος και Εκείνος είχαν βρει τρόπο να περνάνε μέσα στη Χούντα μηνύματα. Και η Χούντα δεν το είχε καταλάβει, γιατί οι δικτατορίες ποτέ δεν είναι έξυπνες και έπαιζε κανονικά τη σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σας ευχαριστώ, υγεία και καλές γιορτές και σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες. Και να έχουμε μια καλή χρονιά.